Υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για την εκτόνωση της κατάστασης και την διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, τάσεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Πάνος Κουρλέτη να επαναλαμβάνει ότι μόνος δρόμος είναι αυτός της ειρήνης. Επιβάλλεται ακόμη περισσότερο να επιμείνουμε στο δρόμο της ειρήνης και της διπλωματίας. Όπως έχουμε τονίσει όλες αυτές τις μέρες, αυτή η αδικαιολόγητη και καταδικαστέα εισβολή των Ρώσων στο ουκρανικό έδαφος δεν πρέπει να γίνει τελικά αφορμή, έτσι ώστε όλοι να οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς ψυχρού πολέμου και μέσα από τους υπερεξοπλισμούς τελικά να την πληρώσουν οι ίδιοι οι λαοί. Ο Πάνος Κουρλέτης συμμετείχε σε κινητοποίηση στελεχών της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία της ΔΕΗ στα Χανιά για την αύξηση του ενεργειακού κόστους, χαρακτηρίζοντας ασπιρίνες τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση. Ξέρουμε όλοι ότι η παραγωγή του αγρότη πια έχει γίνει δυσβάστακτη. Η παραγωγή του εμπόρου, τα μεταφορικά, το να ζεστάνεις το σπίτι σου. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και αυτά που ανακοινώνουν είναι μέτρα ασπιρίνες. 23 Τρίτου του 21, 584. Εντάξει, τώρα 23 Τρίτου, 22 Τρίτου του 22, 2328. Πόσο είναι το επιπλέον αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής? 1680. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει τα εργαλεία της, ιδιωτικοποιώντας περαιτέρω τον ΔΔΕ, ενώ επανέλαβε την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.